στο μέτωπο των αθλητικών, έχεις ετοιμάσει, έχεις προγραμματίσει μια ζωντανή σύνδεση με έναν άνθρωπο που γενικά μας κάνει, με έναν άνθρωπο παύλα αθλητή, μας κάνει υπερήφανος βέβαια μέσα από τις αγωνιστικές του έτσι, δράσεις και τα επιτεύγματά του. Έχεις απόλυτο δίκιο και ο λόγος βέβαια για το Μανώλη Στεφανουδάκη, βέβαια. Το μεσαρίτη γίγαντα λοιπόν, που να τον καλησπερίσουμε. Μανώλη, καλησπέρα. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Να είσαι καλά, Μανώλη, και πήραμε αφορμή για αυτή μας την τηλεοπτική έτσι κουβεντούλα εξαιτίας της πρόσφατης επιτυχημένης παρουσίας σου στα Εμιράτα για μία ακόμη φορά. Ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, μια χρονιά πρόκληση με μία παραολυμπιάδα φέτος και έδειξες πραγματικά ότι βρίσκεσαι σε καλό δρόμο έχοντας έτσι ως συγκομιδή δύο αργυρά μετάλλια από αυτή την παρουσία σου. Πραγματικά η χρονιά είναι, όπως το είπες, χρονιά πρόκλησης για πολλά. Όλα αυτά περνά ο πλανήτης μας και γενικότερα ο χώρος του αθλητισμού. Είναι πολύ δύσκολος, αλλά θεωρώ όλοι ότι προετοιμαζόμαστε για να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Εμένα ήρθε η σειρά μου αυτή την περίοδο. Βρεθήκαμε στο Ντουμπάι, κάναμε ό,τι το καλύτερο μπορούσαμε. Είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο, το είδαμε. Είδαμε τα λάθη μας, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη διοργάνωση. Γιατί έτσι είναι, αν δεν ξεκινήσεις την αρχή της χρονιάς με μια διοργάνωση, να δεις πού βρίσκονται γενικότερα τα τμήματα κρατή παντού, δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς θα πρέπει να δουλέψεις και τι πρέπει να κάνεις. Πολύ σωστά. Και Μανώλη, για τον κόσμο να πούμε 28-80 στον ακοντισμό, 8-12 στη σφαιροβολία όπου πήρες μέρος. Ο ανταγωνισμός πώς ήταν στον αγώνα αυτό, εκεί όπου βέβαια συνάντησες αθλητές που θα τους βρεις μέσα στη χρονιά μπροστά σου ως ανταγωνιστές, ως συναγωνιστές, όπως θέλεις. Ήταν αθλητές που είναι υψηλού επίπεδου, όπως οι πιο πολλοί που βρεθήκαμε εκεί. Γνωρίζετε ότι δεν έχει πολλές αθλητικές διοργανώσεις φέτος. Άρα λοιπόν οι πιο πολλοί προσπαθούμε, έστω αυτές τις λίγες, να προσπαθήσουμε με νύχια και με δόντια σε αυτές τις διοργανώσεις. Θα είναι πολύ ψηλό το επίπεδο φέτος. Είναι παραολυμπιακή χρονιά και πραγματικά όλοι παλεύουμε για το καλύτερο. Η κάθε χώρα και ο κάθε αθλητής της κάθε χώρας παλεύει για να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό. Αυτό φάνηκε από αυτόν τον αγώνα. Εμείς προσωπικά έχουμε να δώσουμε αρκετά ακόμα και νομίζω και οι υπόλοιποι αθλητές. Σε 40 μέρες νομίζω είναι το επόμενο μας ραντεβού και εκεί θα δούμε πάλι και άλλες και διαφορετικές επιδόσεις. Πριν πάμε στο επόμενο ραντεβού που είπες, θέλω να μας πεις πώς πέρασε αυτός ο ένας χρόνος αγωνιστικής και προπονητικής κατ' ουσίαν αποχής, έτσι μια δύσκολη περίοδος αυτή από πέρσι το Μάρτι μέχρι και φέτος. Πώς την βίωσες, Μανώλη, εσύ? Ήταν πολύ δύσκολη η περίοδο, νομίζω, για όλο τον κόσμο, αλλά και για εμάς, γιατί πραγματικά δεν ξέραμε. Και ακόμα και σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν γνωρίζουμε αν οι στόχοι που έχουμε βάλει και ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει, αν θα προχωρήσει. Γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε, 40 μέρες που είναι να ταξιδέψουμε, αν θα ταξιδέψουμε. Έτσι πέρασε και όλος αυτός ο καιρός, να μην γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να μπούμε στα γήπεδα, να μην ξέρουμε αν θα μπορούμε να έχουμε ένα χώρο να κάνουμε τα βάρμα και όλα αυτά. Ήταν υπερβολικά δύσκολη η προετοιμασία όλο αυτό το χρόνο που είμαστε σχεδόν εκτός. Πολύ σωστά. Νομίζω όμως δουλέψαμε με ό,τι μέσα είχαμε. Είχαμε ευτυχώς τη δυνατότητα και το Υπουργείο μας είχε δώσει την άδεια αρκετό καιρό στην παραολυμπιακή ομάδα και στην Ολυμπιακή, από ό,τι ξέρω, και κάναμε προπονήσεις τον πιο πολύ καιρό και αυτό ήταν το πιο ευχάριστο. Τουλάχιστον βρίσκαμε γήπεδα ανοιχτά. Αυτό είναι σημαντικό, ωστόσο όσο λείπουν οι αγώνες, νομίζω για όλους τους αθλητές είναι ένα δύσκολο κομμάτι και φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο και να ενταχθείτε ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς κάτω από δύσκολες συνθήκες με πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Νομίζω ότι και η Παραολυμπιάδα θα είναι σίγουρα μια διαφορετική Παραολυμπιάδα αυτή που θα ζήσετε. Ναι, έτσι όπως το λες, τα μέτρα είναι πάρα πολύ αυστηρά παντού. Και σε αυτή τη διοργάνωση το βιώσαμε αρκετά. Είναι ευχάριστο όμως όλο αυτό. Για μένα προσωπικά ήταν ευχάριστο που υπήρχε τόσο μεγάλα
και αυστηρά μέτρα. Δεν σου φύναν το περιθώριο ούτε καν στις προπονήσεις. Είχε στάνταρ ώρες. Δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσεις άλλο αθλητή τη συγκεκριμένη στιγμή που είχες προπόνηση. Σε όλους τους χώρους ήταν καθορισμένα. Δηλαδή πήγαινε με ραντεβού στην ουσία για να κάνεις τα πάντα. Αυτό είναι σημαντικό που προσέχουν. Όμως είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα. Η Παραολυμπιάδα στείνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο που ακόμα δεν έχουμε μάθει ακριβώς πώς θα είναι όλο το πλάνο τους εκεί μέσα. Το αν θα έχει θεατές, το πώς θα πάμε. Ακούγεται, ας πούμε, ότι θα πάμε σε 4 φάσεις όλοι οι αθλητές, θα κάνουμε maximum 5 μέρες στο Παραολυμπιακό χωριό μέσα. Ακούγονται διάφορα σενάρια. Μάλιστα. Μένει να δούμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Να ευχηθούμε όσο το λιγότερο να είναι οι δεσμεύσεις και να έχουμε μπει σε μια σχετική κανονικότητα μέχρι τότε. Μανώλη, σε αυτές τις 40 μέρες που προανέφερες τώρα, πού πηγαίνεις, ακολουθεί προετοιμασία στην Τινησία, έχουμε το Πανευρωπαϊκό. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου για τη συνέχεια? Η επόμενη διοργάνωση είναι η Τινησία. Εκεί με ένα αγώνα. Μετά είναι το Πανευρωπαϊκό. Νομίζω θα μεσολαβήσει στο ενδιάμεσο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ή κάποια ημερίδα. Αυτές τις 40 μέρες και ο επόμενος αγώνας θα είναι κρίσιμος γενικότερα για τη χώρα μας, γιατί θα είναι η τελευταία περίοδο, νομίζω, για να ανοίξουμε στο επιπλέον θέσεις για τους Παραολυμπιακούς αγώνες. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, τις θέσεις που είχαμε όταν πήγαμε στη Βραζιλία και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να καταφέρουμε να ανοίξουμε επιπλέον θέσεις. Μάλιστα. Μανώλη, κατά το παρελθόν σε έχω ακούσει που πέρασε κάποια στιγμή από το μυαλό σου και να αφήσεις έτσι το πολύ υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού. Θέλω να μου πεις, όταν έχεις φτάσει πραγματικά τόσο ψηλά, τι είναι αυτό που μπορεί να αποτελεί κίνητρο για σένα για να συνεχίσεις ένα τόσο υψηλό επίπεδο, έχοντας μπροστά σου μια Παραολυμπιάδα και με στόχο βέβαια το βάθρο, που από ό,τι φαίνεται μπορείς και πάλι να το πραγματοποιήσεις? Είναι δύσκολο να συνεχίσω για άλλα 4 χρόνια να είσαι μέσα στα πράγματα τόσο δυναμικά. Σίγουρα δεν μπορείς να αποσυρθείς από το χώρο εντελώς, αλλά το να γίνεται μια τόσο σκληρή προετοιμασία, εγώ πλέον θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό. Έχω και άλλες υποχρεώσεις πλέον στη ζωή μου. Νομίζω, και να σου πω και την αλήθεια, δηλαδή νιώθω σαν αθλητής ότι είμαι πλήρης. Νομίζω ακούμπησα όλες τις κορυφές που είχε ο χώρος μας και νιώθω τόσο γεμάτος που νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα, όταν θα περάσει αυτή η Παραολυμπιάδα, σιγά σιγά να σταματήσω. Έχει περάσει από το μυαλό σου, λοιπόν. Φαντάζομαι θα κλείσει, το ευχόμαστε όλοι, με τον καλύτερο τρόπο αυτή η σπουδαία παρένθεση αθλητική της ζωής σου. Θέλω να μας πεις αν έχεις σκεφτεί και την επόμενη μέρα, το τι περιλαμβάνει το μετά, γιατί είσαι ένας άνθρωπος σπουδαίος, όχι μόνο ως αθλητής μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά έχεις και έντονη κοινωνική δράση. Τι σκέφτεσαι, λοιπόν, για την επόμενη μέρα, Μανώλη? Σίγουρα θέλω να δώσω χρόνο στην οικογένειά μου, που τόσο πολύ μου έχει λείψει εμένα προσωπικά όλο αυτό. Δεν έχω δώσει, νομίζω, το χρόνο που θα έπρεπε. Ο σύλλογος που έχουμε εδώ κάτω έχει πραγματικά αρκετή δουλειά. Το μέλλον. Ετοιμάζουμε ένα μικρό αθλητικό κέντρο σαν σύλλογος εδώ στην περιοχή και αυτό χρειάζεται αρκετή δουλειά. Άρα νομίζω υπάρχουν αρκετά πράγματα να προσπαθήσω να προσφέρω όσο μπορώ. Είναι βέβαιο ότι μπορείς να προσφέρεις και να συμβάλλεις τα μέγιστα στη δράση την κοινωνική εκεί στη Μεσαρά. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι πρέπει να συνεχίσει. Βέβαια. Όχι μόνο κοινωνικά και να προσφέρει, και αθλητικά. Και αθλητικά μπορεί να προσφέρει, Μανώλη, και αν όχι ως πρωταθλητής. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εκεί στους ήρωες. Μανώλη, θυμάσαι? Βεβαίως θυμάμαι. Έχουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα και να συνεργαστούμε και άλλες φορές. Πολλά συγχαρητήρια και με τον καλό να τα ξαναπούμε. Είναι χαρά μου, είναι με χαρά μου να είμαι κοντά σας. Να είσαι καλά. Καλά, ευχαριστούμε.